για ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει τελευταία, για το πόσο η διδατική μυοκαρδιοπάθεια αποτελεί ένδειξη εμφύτευσης αυτόματου απεινιδωτή. Ελπίζουμε να μας διαφωτίσει ο κ. Κουρατζόπουλος λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει έτσι αρκετό debate, ειδικά μετά τη δημοσίευση πριν 2 χρόνια της περιβόητης μελέτης Ντάνης, θα την αναφέρουμε μετά. Και θα δούμε τι κατευθύνσεις πρέπει να κατευθυνθούμε πλέον και κλινικά αλλά και ερευνητικά πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι και μετά τη δημοσίευση της Preserve που βέβαια περιέλαβε ασθενείς με ισχυμική καρδιομυοπάθεια και με κλάσματα άνω του 40%, φαίνεται ότι αρχίζουν και τρίζουν τα θεμέλια του κλάσματος εξωτισμός μοναδικό κριτήριο εμφύτευσης απεινιδιστών. Ξέρουμε λίγο πολύ ότι βέβαια η πλειονότητα των ασθενών έχει στεφανία νόσο που στα περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου μιλάω. Ένα μικρότερο ποστό υπάρχει καρδιομυοπάθεια. Έχουμε αρκετούς ασθενείς με διατατική καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό το γενικό slide το έχετε δει φαντάζομαι άπειρες φορές, που μας λέει το εξής απλό, ότι ενώ στοχεύουμε τους ασθενείς με κλάσματα κάτω από 35% με βάση τα guidelines, σαν απόλυτος αριθμός η μεγαλύτερη πλειονότητα των ασθενών είναι δίπλα στον γκρίζο, στις γκρίζες μπάρες της πάνω, που δηλαδή είναι ασθενείς που έχουν είτε κλάσματα πάνω από 35, είναι εντελώς ατσυμπτωματικοί, δεν ξέρουν ότι έχουν καν στεφανή νόσο ή καρδιομυοπάθεια, και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε βέβαια παραπάνω, αλλά και στα κλάσματα κάτω από 35, το να μπαίνει απεινιδωτή σε κάθε κλάσμα κατά από 35 ίσως είναι συζητήσιμο, σας επαναλαμβάνω. Αυτά θα αναλύσω λίγο παραπάνω στα επόμενα slides. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε επίσημα τις ευρωπαϊκές οδηγίες του 16 που λένε ότι όλοι οι ασθενείς με κλάσμα κάτω από 35% σε βέλτιστη θεραπεία ή ανεξαρτήτου κλάσματος που έχουν υποστεί VTVF, δηλαδή μιλάμε για τη δευτερογενή πρόληψη, χωρίς αναστρέψιμο αίτιο, που και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, είναι υποψήφιοι για απεινιδωτική θεραπεία. Τα ίδια πράγματα λέει περίπου και εδώ, απλά τουλάχιστον ειδικά για τη διατατική καρδιακή ανεπάρκεια, για τους ισχυμικούς, μπορείς να τους από την αρχή να ξεκαθαρίσεις αν υπάρχει περιθώριο βελτίωση του κλάσματος. Δηλαδή, αν είναι κάποιος επαναγκυώσιμος κλπ., αν έχει μόνιμες σουλές. Στη διατατική καρδιακή ανεπάρκεια, αυτό που λένε οδηγίες, να περιμένεις τουλάχιστον 3 μήνες. Και γενικότερα στην καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά ειδικά στη διατατική, τουλάχιστον 3 με 6 μήνες, 3 μήνες λένε τα guidelines, με βέλτιστη θεραπεία για 2 λόγους. Πρώτον, μπορεί να βελτιωθεί το κλάσμα εξώθησης με τη βέλτιστη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Δεύτερον, μήπως είναι κάποια καρδιομυοπάθεια που δεν την έχει πάρει είδηση ή δεν έχουμε δυνατότητα πάντα να κάνουμε MRI καρδιάς, ειδικά στην περιφέρεια, και βελτιωθεί το κλάσμα και γλιτώσει ασθενή στον απεινιδιστή. Και δεν συζητάνε για κανένα άλλο κριτήριο, βέβαια, οι επίσημες οδηγίες. Ξέρουμε όμως από παλιότερα, από τις μελέτες ορόσημο της Landmark Studies, βάσει τις οποίες βασίστηκαν τα guidelines, ότι η απόλυτη μείωση κινδύνου στην τριετία που βλέπετε εδώ ήταν πολύ μεγαλύτερη στις πρώτες μελέτες, τη MADIT, τη MAST, οι οποίες δεν είχαν κριτήριο μόνο το κλάσμα εξώθησης, από ό,τι ξέρετε. Είχαν και την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, είχαν και τη μη εμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Ενώ αν πάρουμε τις μελέτες που είχαν μόνο το κλάσμα εξώθησης και ειδικά αυτές, ένα ποσοστό της CAT-HEFT που αφορούσε ασθενείς με DCM, γιατί είχε μεικτό πληθυσμό της CAT-HEFT, ή της DEFINITE, βλέπετε ότι ο απόλυτος κινδύνος είναι αρκετά μικρός, η μείωση απόλυτου κινδύνου. Οι πρώτες μελέτες λοιπόν που είχαν εκτός το κλάσμα και άλλα κριτήρια, η ΦΕ ή μη εμένουσα, είχαν μεγαλύτερη μείωση απόλυτου κινδύνου. Επίσης, και αυτό φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια, να το number needed to treat. Στη μελέτη λοιπόν, τουλάχιστον στις μελέτες, επειδή μιλάω για διατατική καρδιακή ανεπάρκεια σήμερα, στη CAT-HEFT, στο σκέλος της DCM και στην DEFINITE, μεγάλο number needed to treat. Ενώ στις πρώτες μελέτες, MADIT, MAST, που είχαν και άλλα κριτήρια εκτός του κλάσματος, πολύ μικρότερο το number needed to treat. Πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι ασθενείς να παίρνουν απεινιδωτή, όταν ξέρουμε ότι κάνουν πάρα πολλές επιπλοκές από καλώδια, από λοιμώξεις. Ο Σκεύος νομίζω το ξέρει καλύτερα τώρα, τελευταία τον έχω πάρει κανένα 2 τηλέφωνα για κάτι παλιά περιστατικά και μας βοηθάει συνέχεια, παρένθεση. Αρκετές λοιπόν επιπλοκές και ειδικά από τα απεινιδωτικά καλώδια, τα οποία έχουν μικρότερο χρόνο ζωής και περισσότερες μηχανικές επιπλοκές από τα βηματοδοτικά καλώδια, αλλά επίσης ξέρουμε και το εξής, ότι φαίνεται από διάφορα registries ότι μεγάλο ποσοστό ασθενών βελτιώνει το κλάσμα εξώθησης στην πορεία. Οπότε όταν πας να αλλάξεις γεννήτρια, λες τώρα τι να κάνω. Να το αναρνηθώ, να του βάλω απεινιδωτή. Και όχι μόνο σε ασθενείς που είχαν CRT, βλέπετε εδώ, και με ICD. Βλέπετε εδώ πάνω από 30% την ελαφρά γαλάζια μπάρα, βελτιώθηκε το κλάσμα εξώθησης.
Για διάφορους λόγους και κυρίως για αυτούς που σας είπα πριν. Ότι πιθανόν να μας είχε διαλάθει διαφύγει μία μυοκαρδίτιδα με έναν άλλο αναστρέψιμο αίτιο. Έχουν βελτιωθεί οι θεραπείες της καρδιακής ανεπάρκειας, το ξέρουμε αυτό. Μέχρι τη στιγμή λοιπόν τα guidelines στηρίχτηκαν στις παλιότερες μελέτες και στηρίχτηκαν κυρίως σε αυτή τη μετανάλυση, το JAMA. Γιατί μεμονωμένα καμία μελέτη δεν κατάφερε να δείξει σημαντική μείωση της θνητότητας στη διδατική καρδιακή ανεπάρκεια, μιλάω. Όσο και να σας κάνει εντύπωση. Φάνηκε, αν τις βάλεις όλες μαζί στη μετανάλυση, 31% σχετική μείωση κινδύνου, 2% ανέτος απόλυτη μείωση συνολική θνητότητα, αλλά καμία από μόνη της δεν έδειξε, ούτε definite, ούτε κάτι χεύτος σκέλος DCM δεν έδειξε απόλυτη, στατιστικά σημαντική μείωση κινδύνου. Και το ίδιο βέβαια δεν έδειξε ούτε εντάνηση. Και από εδώ ξεκίνησε το μεγάλο τώρα τα τελευταία χρόνια debate, τι πρέπει να κάνουμε ειδικά με τη διαιτατική. Γιατί δεν έδειξε λοιπόν μείωση ολικής θνητότητας και καρδιακή θανάτου, μόνο ευνίδιο καρδιακού θανάτου. Βέβαια, για να μην τα λέμε όλα από τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη άποψη, φάνηκε στην υποανάλυση να μείωσε την ολική θνητότητα στους κάτω από τα 59 έτη ασθενείς. Πολλοί επίσης είπαν ότι επειδή αυτοί οι ασθενείς, δεν έχω χρόνο να σας αναλύσω αναλυτικά, βέβαια, είναι περισσότερος ο χρόνος, πέραν σε μεγάλο ποσοστό καλές θεραπείες καρδιακής ανεπάρκειας σε σχέση με τις παλιότερες μελέτες, θα έπρεπε να κρατήσει παραπάνω χρονικό διάστημα για να φανεί το όφελος. Υπήρχε μια τάση, αλλά δεν φάνηκε το όφελος. Επίσης, μεγάλο ποσοστό ασθενών, το 50% στην Τάνης, πήρε αμφικυλιακό σύστημα, που μπορεί να βελτίωσε το κλάσμα και να μείωσε και τον αριθμικό θάνατο. Αλλά και καινούργιες μεταναλύσεις μετά την Τάνης δείχνουν και πάλι ότι τις βάλουμε όλες μαζί με την Τάνης, έχουμε όφελος θνητότητα, αλλά μόνο στο σκέλος των απεινιδιστών. Αν βάλουμε αυτούς που πήραν αμφικυλιακό σύστημα, δεν υπάρχει όφελος. Αυτό δείχνει και η επόμενη μετανάλυση στο JAK, ότι η συνολική θνητότητα στο non-CRT group, σε αυτούς που δεν πήραν αμφικυλιακό σύστημα, είναι σημαντική και με τους ασθενείς της Τάνης μέσα. Άρα το debate συνεχίζεται. Τι να κάνουμε. Και ξέρουμε βέβαια ότι ο κίνδυνος ευνηδίου θανάτου μειώνεται σε όλες τις μεγάλες μελέτες ορόσημο φαρμάκων για καρδιακή ανεπάρκεια και μετά τα τελευταία αποτελέσματα της Paradigm, που έχουμε πλέον στη φαρέτρα μας πολλά μοντέρνα φάρμακα, μειώνει το κίνδυνο ευνηδίου θανάτου. Άρα πρέπει να κάνουμε ίσως καλύτερη επιλογή ασθενών, γιατί είναι μικρό το ποσοστό των ασθενών που θα υποστεί ευνηδίου καρδιακό θάνατο και ειδικά στη διατατική σε σχέση με την ισχυμική. Μήπως λοιπόν πρέπει να έχουμε και άλλα εργαλεία για διαστρωμάτωση κινδύνου και να μην στηριζόμαστε μόνο στο κλάσμα εξώθησης. Αυτό το πολύ ωραίο paper που δημοσιεύτηκε στο Circulation από μεγάλα ονόματα από την καρδιακή ανεπάρκεια, ο Κλίλαν, ο Τζέφρι Γκολντμπέργκερ που ήταν τιμή μας που έγραψε το editorial για την Preserve στο European Heart Journal που είδατε, ότι έχουμε και άλλους δείκτες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, δείκτες αυτόνομης λειτουργίας, διάφορα χαρακτηριστικά από το καρδιογράφημα επιφανείας, τη διάρκεια του QRS, το off-wheel alternance, τον κατακαιρματισμό του QRS, αλλά και τη θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη που έχει ξεχαστεί λίγο πολύ και έχει ανακοινηθεί τελευταία από τις μελέτες του κυρίου Γκατζούλη και τη μειωμένη σωκυλιακή ταχυκαρδία. Συγκριτικά σε αυτό το πίνακα βλέπετε βέβαια ότι όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν μεγάλη αρνητική προγνωστική σημασία αλλά σχετικά μικρή θετική προγνωστική σημασία. Αν και αυτό συζητήσιμο είναι το πώς θα τα συνδυάζουμε αυτά και αυτό είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε τους κατάλληλους αλγορίθμους και τα κατάλληλα εργαλεία, να οργανώσουμε κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε βήμα με βήμα, όπως κάναμε και στην Preserve, να ξεκαθαρίζουμε τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Ήδη από το 2013 αυτή η μελέτη, θα έλεγα, τάραξε τα νερά από το Ιπποκράτη τον κύριο Γκατζούλη, που έδειξε την αξία της ΥΦΕ σε ασθενείς με διατατική καρδιακή ανεπάρκεια. Και βλέπετε εδώ βέβαια, πέρα από την πολύ καλή αρνητική προγνωστική σημασία που είχαν και οι ασθενείς με πάνω από 35 και οι ασθενείς με κάτω από 35% κλάσμα εξώθησης, ότι είχαμε αρκετά καλύτερη θετική προγνωστική σημασία. Άρα σίγουρα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες και μεγαλύτερες για να επιβεβαιώσουν αυτά τα αποτελέσματα και να δούμε τελικά το πόσο μπορεί να μας βοηθήσει η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη που τουλάχιστον στην ισχυμική καρδιακή ανεπάρκεια φαίνεται να μας βοηθάει. Ακόμα και στα κλάσματα πάνω από 40%, όπως δείξαμε πρόσφατα στη μελέτη που ανέφερα. Σημαντικά όμως είναι και το imaging. Μην λέμε μόνο για τα δικά μας χωράφια, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τους καρδιογραφικούς δείκτες και την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Φαίνεται ότι η ίνωση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και δείχνει το αριθμιογόνο υπόστρωμα σε πάρα πολλές παθήσεις, όχι μόνο στη διαιτατική, στην υπερτροφική, σε πολλές άλλες καρδιομοιοπάθειες. Έτσι και η έκταση της ίνωσης, αλλά και η κατανομή της ίνωσης, ειδικά για τη διαιτατική. Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει τελευταία
και προγνωστική αξία φαίνεται να έχει αυτό που λέμε mid-wall fibrosis, δηλαδή η μεσοτυχωματική ίνωση. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διατατική καρδιακή ανεπάρκεια, και το αναφέρει μάλιστα και πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, το έχω ακούσει ο κύριος Αναστασάκης στις ομιλίες του και έχει δίκιο, δεν είναι μία συγκεκριμένη οντότητα όπως η ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια που οφείλεται σε ισχαιμία ή σε ουλή εμφράγματος. Μιλάμε για πολλές ετερογενείς παθήσεις. Μπορεί να οφείλονται περιπάρτουν καρδιομαϊόπαθοι, στην κύηση, στο αλκοόλ, σε ενδοκρινικές παθήσεις, ιδιοπαθείς. Υπάρχει γενετικό πρόσωπο που ακόμα δεν το ξέρουμε. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε και τι τύπος διατατική καρδιακή ανεπάρκεια είναι, γιατί εμείς τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι και τους αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο. Παράδειγμα, φαίνεται με ψηλά γράμματα, δεν το βλέπετε καλά εδώ. Αυτές οι μεταλλάξεις αυτογονίδιου, αυτές οι λαμινοπάθειες λεγόμενες, έχουν πάρα πολύ ψηλό αριθμικό κίνδυνο. Και όταν βρίσκουμε τέτοιες μεταλλάξεις, πρέπει να είμαστε alert, γιατί ο ασθενής πιθανότατα θα χρειαστεί επινειδιστή. Βάζοντας τα λοιπόν όλα μαζί, και τελειώνω και συγχωρέστε με αν ξεπέρασα το χρόνο, πρέπει λοιπόν να κρίνουμε πολλά πράγματα για να αποφασίσουμε για επινειδιστή, τα οποία ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε σαφείς οδηγίες από τα guidelines, ούτε έχουμε σαφή εργαλεία. Ξεχάσαμε να πούμε και το λέμε βέβαια εδώ στην τελευταία διαφάνεια ότι πρέπει να κοιτάμε και τους κλινικούς παράγοντες. Πολλές υποαναλύσεις και ποσκοκαναλύσεις και των μεγάλων μελετών έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει όφελος ολικής θνητότητας ασθενής με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια με προχωρημένη ηλικία. Γιατί αυτές οι ασθενείς έχουν συνοσυρώτες και μεγάλη ηλικία και πεθαίνουν από άλλα αίτια. Άρα πρέπει πάντα να κοιτάμε τον ΙΧΑ κλάς, τους βιοδείκτες, την ηλικία, την νεφρική ανεπάρκεια, όλες τις συνοσυρώτες. Καρδιογραφικές παραμέτρους, από ό,τι βλέπετε εδώ, imaging. Γενετικούς παράγοντες και βέβαια εγώ θα πρόσθετα σε αυτό το ωραίο slide του Goldberger και την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη που φαίνεται να έχει σημαντική, τουλάχιστον μέτρια προς σημαντική και μπορεί και σημαντική αξία. Αναμένουμε τώρα παραπάνω μελέτες βέβαια και περαιτέρω μελέτες για να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία τάξη. Γιατί ωραία θα μου πει κάποιος όλα αυτά, αλλά με τι σειρά τα χρησιμοποιούμε. Πώς τα βάζουμε στον κάθε ασθενή, δεν ξέρουμε. Πρέπει να κάνουμε τη λεγόμενη εξατομίκευση σε κάθε ασθενή λοιπόν. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κολατζόπουλο για την πολύ ωραία και περιεκτική παρουσίασή του που μας υπενθύμισε όλους τους λόγους για τους οποίους το κλάσμα εξώθησης από μόνο του δεν μας αρκεί για να εμφυτεύσουμε απεινιδωτής ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια και χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Υπάρχει χρόνος μόνο για μία ερώτηση, δυστυχώς. Ο συμπρόεδρος, ο κύριος Γκατζούλης, έχει ερώτηση. Ξέχασα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκατζούλη, βέβαια, γιατί οι δύο διαφάνειες με τη μελέτη του στο συρκετός αρρύθμια είναι από ένα πρόσφατο slide set που μας έστειλε μια παρουσίαση, γιατί από ό,τι θα σας πει καλύτερα και ο ίδιος ετοιμάζει στα σκαλιά και θα είναι χαρά μας να συμμετέχουμε μια μελέτη για risk stratification στη διατατική καρδιακή ανεπάρκεια. Κώστα, μπορείς να πεις παραπάνω και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Πολύ ωραία εισήγηση. Όντως είναι τεράστιο πρόβλημα το πώς να διαστρωματώσουμε τον κίνδυνο σε διατατικούς αρρώστους. Αν είμαστε τίμοι, πρέπει να ομολογήσουμε ότι αγνοούμε τον τρόπο και το two-step multifactorial ECG EP inclusive approach, δηλαδή Holter και Lake potentials που οδηγούν Holter Lake potentials και μαγνητική, όπως έδειξε ο Παναγιώτης, που οδηγούν σε V-STIM που αν είναι θετικό τοποθετείται επινειδωτής, θα δοκιμαστεί τα επόμενα 5-6 χρόνια στη Reconsider, μια μελέτη που σκοπεύει να ξεκαθαρίσει το τοπίο τόσο στα χαμηλά κλάσματα Παναγιώτη, όσο και στους μεγαλύτερους επιδημιολογικά πληθυσμό ασθενών με τα καλά διατηρημένα κλάσματα. Επομένως, θα δείξει το μέλλον τι πρέπει να γίνει. Προς το παρόν, μη βασίζεστε μόνο στο κλάσμα εξώθησης. Δείτε τους ανέμακτους ηλεκτροκαρδιογραφικούς δείκτες, ψάξτε για ίνωση και αν είστε πολύ ανήσυχοι από αυτά που βλέπετε, non-sustained VT, PVCs, presyncope ή ίνωση στο μεσοτυχωματικό κομμάτι της αριστεράς κοιλίας, οδηγήστε σε V-STIM. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση για να μην κατηγορηθεί το κι εσύ στην άποψη ότι παραβαίνει τα guidelines
να τοποθετηθεί ο απεινιδωτής ακόμη και αν το βίστημα είναι αρνητικό. Σε περίπτωση, και έχω δίπλα μου τους συμπροέδρους εκλεκτούς ηλεκτροφυσιολόγους που ήταν χαρά μου να συζητάμε τα περιστατικά που δυσκολευόμασταν στην απόφαση τα τελευταία 3 χρόνια στο ΚΕΣΥ, αν υπάρχουν πολλαπλή ανέμακτη προσδιοριζόμενα δείκτες κινδύνου, ας πούμε νόσαστε invitee PVCs με προσυγκοπή, δεν θα περιμένω το V-STEAM αν είναι χαμηλό το κλάσμα εξώθησης. Φυσικά και θα προχωρήσω στην εμφύτευση. Μία βραχία τα 62 χρόνια, 62-65 και μετά, δεν είναι κάπως καθησυχαστικό? Τι να βάλουμε βηματοδότη άνθρωπο 70? Τα νέοι άνθρωποι, συμφωνώ, όπως ο νεότερο χειρότερο, αλλά υπάρχει και κάποια ηλικία που καθησυχάζουμε λίγο. Νομίζω τα 62-63 από ό,τι βλέπουμε εκεί και μετά δεν είμαστε πολύ ανήσυχοι, πολύ επιθετικοί, εκτός αν έχει όλα αυτά που είπαν. Δεν έχουμε ακόμα σαφή δεδομένα. Έχουμε μόνο αναδρομικά υποστοχοκαναλύσεις και για πιο μεγάλες κυρίως ηλικίες ότι δεν ωφέλει στην ολική θνητότητα. Αλλά χωρίς να έχουμε τυχιοποιημένα προοπτικά δεδομένα, δεν μπορείτε στα guidelines άμεσα πιστεύω να περάσει η ηλικία. Παρότι πρέπει να συνυπολογίζουμε, συμφωνώ. Δηλαδή, στο κύριο Αμίου, σου βάλουμε μια απεινιδωτή άμα χρειαστεί. Γιατί έχει περάσει τα 65. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, επειδή είμαστε πίσω στο πρόγραμμα, κύριο Κορατζόπουλο.